Μιλάτε, συγγνώμη κύριε Αρβανίτη, αλλά το να λέτε εσείς για fake news. Συγγνώμη, να λέτε εσείς για fake news. Εγώ θα μου επιτρέψετε να πω ότι είναι λίγο πολιτικά θρασί. Το να μιλάτε εσείς για fake news. Για πέστε μου λοιπόν, όταν εσείς είναι μέχρι προχθές. Για πέστε μου λοιπόν. Ακούστε κύριε Ρωμανέ, είμαι και εγώ εδώ. Και θα μιλάει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί... Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται όμως. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Απαντήστε λοιπόν, αφού εγώ είμαι θρασής. Όχι, όχι. Για πέστε μου λοιπόν. Δημοσιεύματα δικά σας. Έχει δικαστεί για βιασμό φοιτήτριας ο 35χρονος, είχε βγει με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Δημοσιεύματα που έκανε report χθες σχετικά με τον βούλγαρο βιαστή των Πετραλών ήταν ακριβή, διευκρινίζω. Δικά σας τι εννοείτε. Έξω οι βιαστές ήταν με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Το fake news. Δυο λεπτά. Και δηλώνεται και θέλω να σας πω. Τώρα, όχι, σε μια υπόθεση όχι, η οποία... Βεβαίως, να ανακαλέσετε λοιπόν την δημόσια γιατί τον κάνετε την ανάκληση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα εδώ. Όχι, μα τώρα κάνετε νέο fake. Η ανάκληση για τον νόμο Παρασκευόπουλου για το fake. Κάνετε μια προσωπική επίθεση. Όχι προσωπική. Τον λέγατε ότι έβγαζε στους βιαστές. Όπως λέγατε. Ότι με τον νόμο Παρασκευόπουλου βγήκαν έξω εγκληματίες είναι γνωστό. Δεν είναι κάτι καινούριο. Ανακαλώ όλους τους χειρισμούς και χαρακτηρισμούς που αναπαρήγαγα ή προέβαλα σε βάρος του Νικόλαου Παρασκευόπουλου μέσω του προσωπικού υπόθεση, λογαριασμού του Twitter. Μιλάμε για μια συγκεκριμένη υπόθεση. Ως καθόλου εσφαλμένος και αναλυθής. Ναι, πράγματι, αυτή η συγκεκριμένη αποφυλάκηση δεν ήταν με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Το είπα καθαρά, το διόρθωσα ακριβώς. Παίζεται με fake news. Ακριβώς επειδή είμαστε διαφορετικοί από εσάς, κύριε Αρβανίτη, ακριβώς επειδή είμαστε διαφορετικοί από εσάς, εμείς όταν κάνουμε λάθος το λέμε. Εσείς δεν έχετε ζητήσει συγγνώμη για την νεκρή Μαρία, εσείς δεν έχετε ζητήσει συγγνώμη για το fake news για το νερό, εσείς δεν έχετε ζητήσει συγγνώμη για μια σειρά από fake news με τις οποίες πορεύεσαι στις εκλογές και είναι κεντρική γραμμή. Λοιπόν. Εντάξει, η προσωπική επίθεση είναι που σας παίρνει. Προσωπική επίθεση είναι. Ξέρετε τι έκανε σε μένα. Προσωπική επίθεση είναι. Σε μένα ξέρετε. Κύριε Αρβανίδη. Είχατε πει ότι είμαι άνθρωπος και κύριε Αρβανίδη. Σοβαρά μιλάτε. Δεν ξέρω σε ποιο τώρα. Έλα τώρα. Ξεκινήσουμε να πούμε. Επειδή ανακάλεσα. Κοιτάξτε να δείτε. Περιμένω εδώ μία ώρα να λύσουμε. Και παίζει μπάλα ο Ρωμανός. Και μας λέει ότι θέλει. Ίσα-ίσα είπατε στην αρχή της κουβέντας ότι μονοπολίζονται. Τέσσερα χρόνια. Λοιπόν, ήρθα να μιλήσω. Όχι, εμείς δεν ήμασταν κάστρα. Δεν κάνω προσωπική επίθεση. Διευθυντής του γραφείου της νέας Ρωμανίας. Είστε ενός retweet. Σας παρακαλώ, θερμή παράκληση. Πήγατε στο δικαστήριο. Πήγατε στο δικαστήριο. Για να μην πάτε στο δικαστήριο. Κυρία Μπέη, πάρτε στο λόγο. Για να μην πάτε στο δικαστήριο. Η κυρία Μπέη έχει το λόγο, παρακαλώ. Πες την αλήθεια. Διαφορά μας είναι ότι εμείς... Παρακαλώ, σας παρακαλώ. Η κυρία Μπέη έχει το λόγο για να ηρεμήσει λίγο η κατάσταση. Ωραία. Εγώ θέλω να πω επίσης. Πάνω σε αυτά που λέχθηκαν πριν, γιατί αφήνω έξω το κομμάτι τώρα, είναι νομίζω προσωπικό. Προσωπικό είναι ότι ήταν ο νόμος Παρασκευόπουλος, έβαλε και τους βιαστές. Αλλά σίγουρα δεν είναι προγραμματικό. Δεν λέω, για fake news είναι μεγάλο πρόβλημα σε αυτή την κοινωνία και πρέπει και, εντάξει, και τα δύο κόμματα έχουν ακριβώς επειδή ασχολούμαι. Γιατί έχουν στρατούς ακριβώς επειδή ασχολούμαι. Με την κατάρρευση των fake news έχω χρέος όταν γίνεται λάθος να το παραδέχομαι. Από δύο χρόνια, από δύο χρόνια. Δεν το διόρθωσα μετά από δύο χρόνια. Σας παρακαλώ, λίγο σεβασμό και στην κυρία Μπέη. Μην τη διακόπτετε και οι δύο. Σας παρακαλώ. Κύριε Ρωμανέ. Από την επόμενη μέρα. Κύριε Ρωμανέ, έχω το λόγο, μισό λεπτά. Τελειώσει την κυρία Μπέη, δεν φταίει σε τίποτα.